Παρακάτω. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Γιατί είχαμε δημοσκόπηση, κύριε Στράδεφε. Σε εκλογέ πάμε, δημοσκοπήσει θα έχουμε mm -hmm. και αυτέ θα έχουμε. να δούμε αναλύουμε Ε, Βέβαια. Για να αναλύουμε, είναι η δημοσκόπηση τη GPO. Βεβαίως. Εδώ ό, είναι για το Στάδε. Βεβαίω, μεταξύ των κυρίων Μισονάκη και Κασαδάκη Ανδουλάκη. Ποιον θεωρείτε κατάλληλο για Πρωθυπουργό, εδώ δεν είναι ελεύθερε απαντήσει, είναι μεταξύ των τριών. Εγκεκριμένα ονόματα. Έτσι. 42,5% όχι τον κύριο Μητσοτάκη, Η απόλυτη είναι εδώ. Ο κύριο Κασελάκη έχει προβάδισμα, έναντι του κυρίου Ανδρουλάκη 0,2%. 12% ο κύριο Κασελάκη, 11,8% ο κύριο Ανδρουλάκη. Κανέναν από τους 3, το του τρει το 32,8% την πενήντα του λέοντο στη δεύτερη επιλογή. Δεν ξέρω δεν απαντώ το 0,9%. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε στην. Πιστεύετε ότι οι τελευταίε παρεμβάσει του κυρίου Τσίπρα είχαν σκοπό να ενισχύσουν ή να αποδυναμώσουν τον κύριο Κασελάκη. Αυτή είναι, εδώ είναι όσοι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ενισχύουν και μάλλον ενισχύουν 40,5. Αποδυναμώνουν και μάλλον αποδυναμώνουν 46,2. Ε, το βλέπουμε και την ανάλυση από κάτω. Ενισχύουν 22, μάλλον ενισχύουν 18, μάλλον αποδυναμώνουν 26. 20 αποδυναμώνουν και δεν ξέρω δεν απαντώ, 13. Σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία θεωρεί ότι αυτά γίνεται για να αποδυναμωθεί ο αρχηγό. Η ψηφοφορία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εικόνα. είναι εικόνα. Τι ακριβώ θέλει Γύρισε, φεύγει, έφυγε. Θα κάτσει εκεί που είναι, θα ξαναγύρεις. Ακόμα λίγο το πράγμα Σωστά. είναι Σωστά. μπερδεμένο. Θέλω το τοπίο. Πάμε. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Εσείς ποιο κόμμα είναι πιο πιθανό να ψηφίσετε σε ευρωεκλογέ του Ιουνίου. Εδώ η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 28,8%. 11,7% ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση. 11,4% το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με πολύ μικρή διαφορά. 7,8% ο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. 1,5% η Σπαρτιά. Ποιοι είναι αυτή? Η νίκη. Ποιο, ποιο λες? 1,5 είναι αυτό. Εδώ. Σπαρτιά ναι. 6,5 η ελληνική λύση. 2,8 το κομμανίχι, 2,4 πνεύση ελευθερία. 1,9 μέρα 25, 2,5 νέα αριστερά. 2,1 δημοκράτε του κυρίου Λοβέντου. Δεν έχει πολλέ μέρες που το έχει ανακοινώσει mm -hmm. και το συναντάει σε, ναι. σε υψηλά ποσοστά. 2,7% άλλο, 1,3 λευκό άκυρο. 16,6% αδιευκρίνηστη. Αυτή η αδιευκρίνηση θα αδιευκρινιστεί τώρα. Βάλτε τα γυαλιά σου πάντω, δεν είναι κακό. Έβγαλε τα γυαλιά σου και δεν βλέπει τώρα. Όχι, ήταν θολό τα... το ότι δεν κατάλαβα. Βάλτε τα γυαλιά σου και ήταν, ε... χαρακτηριστικό σου γνώρισμα. Ποιο. Έβγαλε το γυαλί. Ναι. Για πάμε τώρα Αυτό στην εκτίμηση με αναγωγή στι ευρωεκλογέ. 34,8 είναι Δημοκρατία. Πάνω δηλαδή από το ποσοστό που είχε πάρει το 19, που ήταν 33, κάτι. 14,3 ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο. 13,9. Το Πασόκ στην τρίτη θέση, 9,5 το 1,8 1,8 η Σπαρτιάτες, 8 η λύση, ανεβασμένη όπως βλέπουμε. 3,4 η νίκη, 2,9 η πλεύση ελευθερία. Στο Μέρα 25, το 2,3, 3 η νέα αριστερά, 2,6 οι δημοκράτε του κυρίου Λοβέρνου και 3,5 κάτι άλλο. Ναι. Αυτή λοιπόν ήταν η δημοσκόπηση με προβάδισμα όπω είδαμε τη Νέα Δημοκρατία ισχυρό από εδώ, το δεύτερο. Εκκλίνεται απολύτω το μεγάλο τέβι τη δεύτερη. Ε, εκεί θα, 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 θα πεχτούν πολλά λεφτά εκεί. Θα είναι αδυσόπιτη η